εικόνα σταθεροποίησης παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η κατάσταση στα νοσοκομεία της Κρήτης, με εξαίρεση το νοσοκομείο Χανίων, όπου οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6 μέσα σε ένα 24ωρο. Σταθεροποιημένη, θα έλεγα, με την έννοια ότι σήμερα έχουμε τρεις λιγότερους ασθενείς από ό,τι είχαμε χθες. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, με την έννοια ότι ο αριθμός των ασθενών παραμένει σταθερός στους 12, αλλά χθες είχαμε 10 διασωληνωμένους, σήμερα έχουμε 9. Πώς είναι η κατάσταση στη ΜΕΘ τώρα του Βενιζελίου? Είναι καθυλημμένα όλα τα κρεβάτια, και COVID και μη COVID, εδώ και μέρες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή από τα 15 κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου είναι και τα 15 καλυμμένα? Ναι, δυστυχώς. Τα 9 με περιστατικά μη COVID και τα 6 με περιστατικά COVID. Το γεγονός ότι είναι καλυμμένα όλα τα κρεβάτια της ΜΕΘ, τι σημαίνει πρακτικά για τον πληθυσμό του Ηρακλείου, για τον πληθυσμό της Κρήτης? Πρακτικά σημαίνει αδιέξοδο, δυστυχώς. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ειλικρινά, δηλαδή, νιώθω λίγο απληξία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται συνολικά 183 ασθενείς, 158 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, 25 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 18 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι. Και το κακό είναι ότι είναι ανοιχτές όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες του νοσοκομείου και έξαρση του κορονοϊού που δεν είχαμε ποτέ ταυτόχρονα για τα δύο μαζί. Αχτίδα αισιοδοξίας αποτέλεσε πάντως η χθεσινή εφημερία για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτό που επήγει και είναι διαχρονικό είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα πανηγύρια, πλησιάζουν μετά τις Παναγίες γάμοι, βαπτίσεις κλπ. Και κυρίως το τριήμερο της Παναγίας, εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με το διοικητή του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσηλεύονται 12 άτομα, εκ των οποίων τα 9 είναι διασωληνωμένα. Όλες τις πιθανότητες τις έχουμε μελετήσει και ανάλογα πράττουμε. Έχουμε δυνατότητες να αυξήσουμε τα κρεβάτια στη ΜΕΘ, στο Βενιζέλιο? Θεωρητικά θα μπορούσε να, αλλά θέτει τεράστια έξοδα αφενός μεν για τη δημιουργία νέων χώρων και προσωπικό. Δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Πρακτικά φοβάμαι ότι δεν είναι. Που σημαίνει ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί αυτό το μια περιφέρεια όλη η Ελλάδα και να αρχίσουν οι αεροδιακομιδές. Και αυτό, και να νοσηλεύονται ασθενείς σύμφωνα με το πλάν, όταν θα φτάναμε σε επίπεδα που ήταν η Βόρειος Ιταλία στην αρχή της επιδημίας, ή η Μακεδονία στο δεύτερο κύμα που νοσηλευόταν ασθενείς σε χειρουργικές αίθουσες, σε κοινούς θαλάμους κτλ. Με αποτελέσματα που θα είναι τραγικά, βέβαια, γιατί τα είδαμε. Ευελπιστώ από τη στιγμή που αρχίζει να φαίνεται μια σταθεροποίηση των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας, ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από κλίνες ΜΕΘ. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει. Μπορεί ξαφνικά να έχουμε μια έξαρση του φαινομένου, οπότε εκεί θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ολόκληρα. Πάντα υπάρχει και Plan B, Plan C, Plan D. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έγινε μετά από συνεννόηση με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια μεταφορά 3 ασθενών στο νοσοκομείο της Νεάπολης. Πρόκειται για ασθενείς εμβολιασμένους θετικούς στον ιό, οι οποίοι ωστόσο δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά φιλοξενούνταν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν από τις κλινικές COVID του Πανεπιστημιακού και άλλα άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία νοσούντων. Εάν προσέχουμε, εάν εμβολιαστούμε, θα ελέγξουμε την μετάδοση του ιού. Δεν έχουμε φάρμακα εναντίον του ιού. Η μόνη μας άμυνα είναι ο εμβολιασμός. Και βέβαια, να προσέχουμε.